Δίπλα στα παιδιά του, ήταν και φίλος, ήταν και πρότυπο. Μας μιλάει για όλο αυτό το οποίο έζησε ο Αντρέας Ντούζος όλο αυτό το χρονικό διάστημα με την περιπέτεια της υγείας του, τις αναμνήσεις που έχει κρατήσει. Είναι μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα, παρόλο που ήταν αρκετά φορτισμένος συναισθηματικά. Πάμε να ακούσουμε. Στην συλληπιτήρια, να είστε καλά, να το θυμόσετε, να τον έχετε μέσα στην καρδιά σας και στο μυαλό σας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, Ζωζέλα μου. Ήταν ξαφνικό ή το περιμένατε? Ζωζέλα, το περιμέναμε, γιατί ο Ντούζος ήταν εδώ και 2-2,5 μήνες περίπου εντατική. Τον έχουμε 7 χρόνια με Αλτσχάιμερ και που και που έπεσε και χτύπαγε. Μέσα στις γιορτές έπεσε, χτύπησε άσχημα. Χειρουργήθηκε και δεν συνήλθε από το χειρουργείο. Ήταν μοιραίο το χτύπημα αυτό. Ήταν στον εγκέφαλο, ήταν μεγάλο μάτωμα, χειρουργείο, μεγάλο χειρουργείο. Δυστυχώς δεν το άντεξα. Σε τι ηλικία έφυγε ο πατέρας σου? Ο Ντούζος έκλεισε τα 59 λίγες μέρες πριν. Γράφουν ότι ήταν του Οκτώβριου γεννημένος, ήταν 17 Απριλίου, πριν λίγες μέρες. Πριν λίγες μέρες είχε και γενέθλια. Ναι. Τι είναι αυτό που κρατάς από τον πατέρα σου, που θα το κουβαλάς πάντα μέσα στην ψυχή σου? Ο Ντούζος ήταν μόρτης, μάγκας, ασίκης, ασυμβίβαστος. Είχε ελληνικές αρχές παλιάς σχολής. Ήταν οικογενειάρχης. Παντρεύτηκε στα 18 του και τα έδωσε όλα για την οικογένεια. Για μένα ήταν πρότυπό μου ο Ντούζος. Και ο Άς μου, πώς να σου το πω, δηλαδή. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μακάρι να έφτανα να ήμουν μισός από την πατέρα μου. Το τελευταίο αντίο, πότε θα το πούμε στον πατέρα σου? Θα γίνει την Πέμπτη στις 3 η ώρα στο δεύτερο νεκροταφείο και θα θέλαμε αντί για στεφάνια, θα υπάρχει ένα κουτί έξω από την εκκλησία από το κέντρο Αλτσχάιμερ Νέστορ. Σου είχε εκφράσει κάποιο παράπονο? Το παράπονο του? Ναι. Το παράπονο ήταν πάρα τα κιλά μου. Ο Ντούζος ήταν γεμάτος, ευτυχισμένος, προσγειωμένος. Ήξερε ότι η δουλειά του ηθοποιού είναι ένας πυρετός. Όπως ο πυρετός πάει και έρχεται, έτσι είναι και η δουλειά μας. Πηγώσε τα εγγόνια του, τα έπαιξε, τα μεγάλωσε. Έζησε μια πολύ καλή οικογένεια. Η μητέρα σου πώς είναι αυτή τη στιγμή? Η μητέρα μου, ξέρεις τι γίνεται, επειδή το περιμέναμε ένα μήνα τώρα, κάπου είχε... Το είχε συνειδητοποιήσει. Το είχαμε συνειδητοποιήσει, ναι. Αλλά όπως και να το κάνεις, χάρη σε έναν άνθρωπο τον οποίο είχε φτιάξει όλο αυτό το πράγμα. Να τον έχεις πάντα μέσα στην ψυχή σου και στο μυαλό σου. Δεν το ξεχάσω ποτέ, γιατί όποτε θέλουμε κάνουμε μια μπράβη στο ίντερνετ και βλέπουμε τις ταινίες που θυμόμαστε όσοι ήταν. Τι ωραίο αυτό που είπε το τελευταίο. Όποτε λέει θέλουμε, κάνουμε μια. Πατάμε ένα play και βλέπουμε τις ταινίες, τον θυμόμαστε όπως θέλουμε. Και για εμάς που είμαστε ουσιαστικά τηλεθεατές, αυτοί οι άνθρωποι είναι αθάνατοι μέσα από τις ταινίες τους. Ποιος θα ξεχάσει, ας πούμε, του Ινατάκα, του Κώστα, στην ταινία που έλεγε έχω και κότερο, πάμε μια. Γιατί ουσιαστικά το κότερο ήταν του Ράμογλου.